Γεια σας, νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή 16 του Οκτώβρη. Πρέπει να το τρέξουμε και σήμερα το θέμα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αφήνουμε πίσω μας τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Η δική μας η εθνική δεν τα κατάφερε. Είχε βέβαια το χαμένο πέναλτι. Τέλος πάντων, δεν πολύ αξίζαμε την νίκη για να τα λέμε όλα. Και πλέον δεν κρατάμε και την πρωτιά στον όμιλο που δίνει και άνοδο στην επόμενη κατηγορία της UEFA. Την κατάσταση στα χέρια μας, δεν την κρατάμε. Έχουμε βέβαια την Σλοβενία, την πρωτοπόρο εντός έδρας. Αλλά με εθνικές ομάδες γενικότερα θα ασχοληθούμε και πάλι σε ένα μήνα. Στα μέσα του Νοέμβρη ξαναπαίζουν. Έχουμε πλέον το restart των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, των κορυφαίων των πρωταθλημάτων, γιατί παρά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, κάποιες κατηγορίες παίζανε σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε από εβδομάδα και έναξη στην φάση των ομίλων τόσο του Champions League όσο και του Europa League. Καλό χειμώνα, και ακόμα ο καιρός δεν μας το επιτρέπει και καλά κάνει να πούμε καλό χειμώνα. Νομίζω ότι Αλέξανδρε Ανησιάδη. Νομίζω θα το πούμε από Κυριακή. Θα τον πούμε. Ναι. Γιατί ένα γιώτα ξέρει μπορεί λίγο να αλλάξει τα πάντα. Ναι. Θα τον πούμε. Βασικά και τα δύο θα συμβούν την Κυριακή. Οπότε εντάξει. Α, την Κυριακή χαλάει ο καιρό δηλαδή. Εντάξει, οκ, τι θα κάνουμε. Λογικό είναι, μέσα αυτό. Κάτσε, σκάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και ενώ θα έπρεπε να μιλάμε τώρα για Ελλάδα, μιλάμε τώρα, τι μου λες. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για τα παιχνίδια, το αγωνιστικό κομμάτι κτλ. Κάνει μια βόλτα σε αθλητικά ραδιόφωνα, σε αθλητικά σετ κτλ. Και πρώτο θέμα συζήτηση είναι ο Κούγιας, ο οποίος τώρα είναι μηνύσιμο το Μαϊντανός. Άλεξ, δεν νομίζω να ασχοληθεί τώρα ο Κούγιας με τα Ελλήνων. Τώρα εντάξει, κοίτα, αλλά καλύτερα, ο Μαϊντανός βασικά έχει επικρατήσει την άποψη ότι φυτρώνει ακόμη και εκεί που δεν τον σπέρνουν, ας πούμε. Κοίτα, γενικά καλύτερα να μην πούμε τίποτα. Okay, ναι. Για, αλλά αρέσει Κούγια. Γιατί κάτι μπορεί να βρει. Ναι, ότι μπορεί να βρει, απλά δεν νομίζω να ασχοληθεί έτσι με εμάς. Αλλά πραγματικά παντού, δηλαδή όπου δεν τον φυτρώνουν, εκεί σπέρνει. Βγήκε τώρα να κράξει την εθνική ομάδα, τον Φαντσίπ. Όχι ότι είναι όλα καλώ έτσι. Όλα ότι έχουν γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν όντως κακό κείμενα αρκετά. Αλλά τώρα να μιλήσει και για αυτό το θέμα. Βγαίνει η ΑΕΚ, θα τον κυνηγήσει, λέει, με μήνυση ο Μελισανίδης. Βγάζει ανακοίνωση ο Ψάπ και καλά κάνει, γιατί όντως θίγεται έτσι η υπόλοιψη αρκετών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Απαντάει ο Κούγιας. Είναι και η είδηση του Καραπαπά, ο οποίος για τον ντου που έκανε στους Ζωσιμάδες, όχι στους Ζωσιμάδες, που έκανε στο μάτς με τον Μπάς Γιάννηνα, τρώει ποινή, απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 4 μήνες. Δηλαδή τα ίδια και τα ίδια. Με έχουν κουράσει απίστευτα, ρε Άλεξ. Είναι λογικό. Είναι η πραγματικότητα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα οι πρωταγωνιστές είναι πρόεδροι, παράγοντες, Σωστά, έτσι. Και μετά είναι ποδοσφαιριστές. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις εσύ, ας πούμε, ένα παράγοντα της Manchester United. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο τους διοικητές. Που είσαι οπαδός της Manchester United, έτσι. Δεν ξέρω κανένα παράγοντα. Ξέρεις το ανάλογο. Όχι. Καράπαπα. Τίποτα. Και φυσικά έχουμε και στο ελληνικό μπάσκετ. Βασικά, ό,τι έχει μπροστά ελληνικό και τα λοιπά έχει μια μιζέρια. Δυστυχώς, έχουμε και τη μιζέρια του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο πηγαίνει σε τρίτη αναβολή. Έτσι, ήταν να ξεκινήσει 10 Οκτώβρη. Πήρε παράταση, ήταν να ξεκινήσει αύριο 17 Οκτώβρη. Τελικά, λόγω της μη αδειοδότησης του Ιωνικού, ο οποίος πήρε, λέει, το άφημί του διαγόρα δρυοπηδαίων κτλ. Έγινε ένα μπέρδεμα εκεί. Και ο Χαρίλαος Τρικούπης έβαγε ένα μπλοκ στην αρχή, αλλά οι τελευταίες ειδήσεις είναι ότι ξεμπλοκαρίστηκε η υπόθεση του Χαρίλαου Τρικούπη της ομάδας από το Μεσολόγγι. Αλλά τέλος πάντων, το ρεζουμέ είναι ότι ούτε αύριο θα γίνει τζάμπολ στα ελληνικά γήπεδα στην Α1 στην Basket League. Τι να πεις, μιζέρια. Τίποτα. Μιζέρια. Και το μπάσκετ είναι το πιο απαξιωμένο άθλημα στην Ελλάδα. Ναι. Παρόλο που έχει χαρίσει τρελές χαρές. Τεράστιες χαρές και σε εθνικό και σε. Ακριβώς και σε συλλογικό επίπεδο. Βέβαια. Έτσι είναι. Βέβαια υπάρχουν και άξιοι εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ στο εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός χθες στη Βαρκελόνη κόντρα στα ίσα την Μπάρσα τελικά ετήθηκε στην παράταση. Απόψε στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός και αυτός για την Ευρωλίγκα παίζει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και μια και μιλάμε για Μπαρσελόνα και τα λοιπά, το Μπάρσα Ρεάλ οριστικά θα γίνει χωρίς κόσμο. 24 Οκτώβρη είναι το παιχνίδι, χωρίς κόσμο, καθώς και στην Καταλωνία και γενικότερα στην Ισπανία τα κρούσματα έχουν ανέβει πάρα πολύ, όπως και στη Γαλλία που ξανακλείσαν τα γήπεδα για τον κόσμο. Από εκεί που είχαμε το περιθώριο για 5.000 θεατές στα γήπεδα, είναι πλέον κλειστά τα γήπεδα. Η Κοζάνη, για να μην πάμε πιο μακριά, έχουμε τοπικό lockdown. Στο Λονδίνο, από ό,τι μου λες, Άλεξ, ένα μερικό lockdown έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι η κατάσταση θλιβερή. Για να πάμε στα δικά μας, τα σαφώς πιο ευχάριστα, και επειδή θα πάμε να ασχοληθούμε κυρίως με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εγκαινιάζουμε ότι η σημερινή εκπομπή σε κάθε Web TV Παρασκευής θα σας δειγματίζουμε μία φανέλα. Εδώ δείτε λίγο, Celtic, έτσι, Glasgow Celtic, εν όψη του αυριανού Old Firm. Έχουμε στο Celtic Park ή αλλιώς Parkhead Celtic Rangers, το μεγαλύτερο κατά πολλούς ντέρμπι στον πλανήτη, με πολλές προεκτάσεις, όχι μόνο αθλητικές. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σχιζοδήμο, τον καλό μας φίλο και τολμώ να πω και συνάδελφο, τον ακούτε και στο ραδιόφωνο, στις εκπομπές του Μετρόπολης, μας δίνει τα σημεία του από την Νορβηγία, μας έχει χαρίσει πολλές φανέλες και μια πενταριά φανέλες ξένων ομάδων και όχι μόνο Real, Barça, Liverpool κτλ. Μας έχει δώσει και κάτι Bristol Rovers, κάτι Coventry,
Έχει βέβαια και εμπορικές στα μεγάλα ονόματα, αλλά για αυτούς που μαζεύουν φανέλες, υπάρχουν αρκετά ρωστάκια, Άλεξ, που έχουν συλλογή φανελών, έτσι. Κασκόλ κτλ. Άρα, Τζόρτζ Χιζοδήμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάθε WebTV Παρασκευής θα δειγματίζουμε μία φανέλα που θα κοιτάμε να έχει μια σχέση με το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Αύριο μεσημέρι έχουμε Celtic Rangers. Είδατε τη φανέλα, σας την ξαναδείχνω. Celtic, εντάξει, δεν είναι για να τη φορέσετε, είναι για να διακοσμήσει τον τοίχο σας. Τέλος πάντων, την μου πάει. Σου πάει, σου πάει. Εντάξει. Σου πάνε αυτά τα χρώματα. Και το ροζάκι μου. Λοιπόν, θα δειγματίζουμε τις φανέλες. Να βλέπετε αν σας ενδιαφέρει κιόλας και στις εκπομπές τις ραδιοφωνικές τις δικές μου μέσα στο Σαββατοκύριακο ή Σάββατο ή Κυριακή και τις δύο μέρες μέσω μηνύματος, ένας πολύ έτσι ανέξοδος διαγωνισμός, θα βγαίνει ο νικητής ο οποίος θα την κερδίζει και από εβδομάδα όποτε θέλει, τέλος πάντων θα περνάει και θα την παραλαμβάνει από την γραμματεία. Άλεξ, αν θες την άποψή μου, Θανάση, όσο φορά αυτή την προσφορά, αυτό το δώρο, για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει κάποιος ποδοσφαιρόφιλος, αληθινά ποδοσφαιρόφιλος. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μπάλα και μουσική, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις δώρο σε κάποιον ο οποίος είναι σε ένα φανέλα ή δίσκος. Ή φανέλα ή δίσκος. Ναι, ή μπάλα. Ναι, ή μπάλα. Ή μπάλα. Ένα από τα τρία. Δηλαδή, αν υπάρξει οπαδός της Celtic ο οποίος θα την κερδίσει και τα λοιπά, ναι, 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 ναι. Σωστά, σωστά. Θα τρελαθεί. Λοιπόν, μέχρι να μας τελειώσουν οι φανέλες, είναι καμιά πενταριά φανέλες. Λοιπόν, μέχρι να μας τελειώσουν οι φανέλες, κάθε Παρασκευή στο WebTV θα δειγματίζουμε και μέσα στο Σουκού στις εκπομπές μέσω μηνύματος θα τις διεκδικείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού. Είναι ένα Σουκού με πάρα πολλά ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και θα δείτε και μια φανέλα θα την έχετε δει. Θα δείτε και μια καρτέλα στο φινάλε με ένα σύστημα ισοπαλιών που το έχει πάντα παίζει δυνατά στα ελληνικά, στα ντέρμπι γενικότερα. Στην Ελλάδα έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ με πολλές απουσίες η ΑΕΚ, αλλά okay, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν θέλει και πάρα πολύ να κάτσει στο χιμπίλια. Έχουμε Celtic Rangers αύριο το μεσημέρι στην Γλασκόβη. Μάλιστα την ίδια ώρα που στην Γλασκόβη θα παίζουν Celtic Rangers, την ίδια ώρα στο Goodison Park θα παίζουν Everton Liverpool. Η Everton η οποία έχει κάνει το απόλυτο 4-4 με Αντσελότη, σούπερ ξεκίνημα. Η Everton η οποία, δώστε τώρα πώς θα φέρνει τύχη, έτσι. Τελευταία νίκη που πέτυχε σε ντέρμπι με τη Liverpool, είτε μέσα είτε έξω, είναι ακριβώς μια δεκαετία πριν, 17 Οκτωβρίου, όπως θα είναι αύριο, του 2010. Στο Goodison Park, ένα 2-0, με γκολ του Tim Cahill και του Μικέλ Αρτέτα, του σημερινού προπονητή της Arsenal. Και όλοι ξέρουμε για τη Liverpool τι σημαίνει ιστορία και προϊστορία. Δηλαδή, ναι. Η Liverpool δεν χαλάει ποτέ προϊστορία. Ναι. Πέφτει μετά. Θες να χάσει και αύριο. Ναι. Εγώ για αρχή το βλέπω. Τέλος πάντων, είναι παιχνίδια τριπλές ουσιαστικά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να παίξετε. Αλλά έχουμε Everton Liverpool, έχουμε Celtic Rangers, έχουμε Inter Milan αύριο και αυτό στο Μιλάνο και αυτό χωρίς κόσμο με πολλές απουσίες για σχεδόν όλες τις ομάδες, είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω τιμωριών που έχουν συσσωρευτεί από πριν τη διακοπή, είτε λόγω κορονοϊού. Αρκετοί παίκτες έχουν κολλήσει κορονοϊό. Ο Ρονάλντο, ας πούμε, δεν θα παίξει στο μάτς με την Κροτόνη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλές απουσίες για όλες τις ομάδες. Ακόμα και στο Ρότερνταμ έχουμε τοπικό ντέρμπι. Φέγγενορντ πάντα Ρότερνταμ. Οκ, δεν έχει την έγκλη άλλων αγώνων, αλλά είναι το ντέρμπι της πόλης. Ποδοσφαιρικά δεν έχει την έγκλη. Οπαδικά όμως, αν. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Και θα βάλω και ένα κουιζάκι που μπορεί να απαντηθεί κάτω από τα σχόλια, στα σχόλια στο YouTube. Ποια είναι η τρίτη επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα του Ρότερνταμ? Είναι η Φέγγενορντ, είναι η Σπάρτα Ρότερνταμ που παίζουν μεταξύ τους και υπάρχει και μία ακόμα επαγγελματική, την έχουμε δει. Τη βλέπουμε και στην δεύτερη κατηγορία πολύ συχνά, την έχουμε, έχει παρελάσει και από την πρώτη κατηγορία. Ένα κουιζάκι μπορεί να απαντηθεί είτε στις ραδιοφωνικές εκπομπές είτε στο YouTube στα σχόλια από κάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Θα σας δώσω χωρίς πολύ πολύ ανάλυση μια αμυγός γαλλική τριάδα. Τον Άσο της Παρή, όχι της η μεγάλη Παρή, Παρή Σεντζερμέν, παίζει απόψε στην Νιμ με ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, υπό την έννοια ότι είναι μετά από διακοπή, με πάρα πολλούς διεθνείς, με υπερατλαντικά ταξίδια για κάποιους διεθνείς όπως ο Νεϊμάρ κτλ. Έχουν μπροστά μας Champions League, παίζει μάλιστα η Παρή με τη Manchester United. Ο Καβάνη θα ντεμπουτάρει επιστρέφοντας στο Park de Princes ως αντίπαλος. Έχει πάρα πολλές απουσίες η Παρή σήμερα. Βέβαια, ούτε η Νιμ είναι κομπλέ, όπως δεν είναι κομπλέ ούτε και η Ρεν που είναι πρωτοπόρος και παίζει απόψε στην Dijon και όπου στις τελευταίες 4 επισκέψεις της έχασε. Τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε πάρα πολύ, μια αμυγός γαλλική τριάδα είναι ο Άσος της Παρή με την Πο από την δεύτερη κατηγορία. Αύριο το βράδυ είναι το παιχνίδι League D, Παρή FC Πο, ο Άσος στο 1,85 με 1,90 περίπου. Παίζει ο πρωτοπόρος της League D με την Ουραγό, την Νεοφόρτιση την Πο, η οποία βλέπω να πέφτει σούμπιτι όπως ανέβηκε. Και από την πρώτη κατηγορία, το διπλό της Λιόν που έχει συμπληρώσει 5 μάτς χωρίς νίκη, είναι 2 μάτς όπως λέμε για την ποιότητά της, παίζει στο Στρασβούργο την Κυριακή το μεσημέρι του Στρασβούργου που φέτος δεν βλέπετε και είναι μια ομάδα που παραδοσιακά στηρίζεται στην έδρα της, στον κόσμο της,
κλείσαν τα γαλλικά γήπεδα, άρα χάνει αυτό το ατού το Στρασβούργο που θα έχει και απουσίες. Μιλάμε για ένα διπλό κοντά στο 2-25 και ο Άσος της Λίλ στο ντέρμπι του Γαλλικού Βορρά, και εκεί έχουμε ντέρμπι, με αντιπαλότητα βέβαια πολύ μεγάλη, το Λίλ Λανς, ένα Άσος κοντά στο 85-90. Η Λίλ μπορεί να είναι κοντά στη βαθμολογία, ένα πόντο να τη χωρίζει. Η Λανς είναι τρίτη στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Αλλά η Λίλ νομίζω ότι στο φινάλι τη σεζόν θα έχει τουλάχιστον 10 με 15 πόντου διαφορά από τη Λανς, που είναι και νεοφώτη στην κατηγορία, μην ξεχνάμε αυτό. Η Λίλ, για μένα το έχω προτείνει κιόλας σαν μακροχρόνιο στοίχημα, να τερματίσει πρώτη στη Γαλλία, βγάζοντας από την κουβέντα την εξίσωση την Paris Saint-Germain. Αυτή είναι μια αμυγός γαλλική τριάδα. Θα δείτε και ένα σύστημα ισοπαλιών, Everton Liverpool, Inter Milan, Sporting Porto στην Πορτογαλία. Η Porto που έχει μόλις ένα διπλό την τελευταία δεκαετία στο Αλπαλάδε. Και εδώ με πολλές αλλαγές στα ρόστερ τους και πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες. Και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ μπορεί κάποιος να κολλήσει στο Χ. Απλά εγώ το απέφυγα, γιατί η ΑΕΚ όντως έχει πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες. Είναι αυτό που λέμε ευκαιρία για τον δικέφαλο του Βορρά να πάρει διπλό στο ΆΚΑ. Κάπως έτσι θα κινηθούμε στοιχηματικά. Για πες Αλέξη, σε διπλό το βλέπεις. Εγώ το βλέπω Χ. Χ και μάλιστα under. Να μην ξεφεύγει από κάτι 0-0, κάτι σε 1-1. Ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν το βλέπω τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δυστυχώς για μένα. Εντάξει, okay, θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Πάντως, μια και λέμε για το 0-0. Τα τελευταία τρία Everton Liverpool στο Goodison Park και τα τρία έχουν λήξει 0-0, μάλιστα ειδικά στο Goodison Park. Είναι πολύ λίγα τα διπλά, ναι, μεν δεν κερδίζει 10 χρόνια η Everton, αλλά είναι πολύ λίγα τα διπλά της Liverpool. Είναι ένα ζευγάρι που ειδικά στο Goodison Park είναι full to hit. Αυτά για σήμερα, και να υπενθυμίσω, Παρασκευή μεσημέρι τώρα γράφουμε το επεισόδιο, έχετε λίγες ώρες ακόμα. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στο FIFA 21 Challenge που θα γίνει την Κυριακή στα Battle.net της Ναβαρίνου, έχετε λίγες ώρες ακόμα να μπείτε στο metro.gr, να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα συμμετοχής και από Κυριακή πρωί να μαζευτείτε όλοι εκεί στο Battle.net στην Ναβαρίνου για να γίνει το Έλα να δεις. Λοιπόν, αυτά τα ξαναλέμε την Τρίτη. Φιλιά, καλώς ακούσε όλους.